Ξεκίνησαν οι εργασίες για την δημιουργία πλατεία στην Συμβολή Μπουλούκου και Αθηνών, η οποία θα ονομαστεί πλατεία του Έπους του 1940. Το έργο είναι προϋπολογισμού 24.800 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Στην Συμβολή των Οδών Μπουλούκου και Αθηνών θα κατασκευαστεί μικρή πλατεία, καθώς θα αυξηθεί ο κοινόχρηστος χώρος με την κατάργηση της οδού, η οποία βρίσκεται βόρειο-ανατολικά. Επίσης, θα δημιουργηθεί εσοχή ώστε να λειτουργεί μεγάλη στάση για τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία. Σκοπός είναι να καταργηθεί η στάση που υπάρχει στην Αθηνών προς βορράν του συγκεκριμένου σημείου, η οποία έχει μεγάλη κίνηση με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ή να σταματά η κυκλοφορία όταν ένα λεωφορείο στην κατεύθυνση εξόδου από την Καλαμάτα πρέπει να παραλάβει επιβάτες. Το έργο περιλαμβάνει ενσωμάτωση στην πλατεία επί της συμβολής των οδών Μπουλούκου και Αθηνών και ανωνύμου του κοινόχρηστου χώρου διέλευσης των οχημάτων από την οδό Μπουλούκου στην οδό Κλαδά, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται πλέον η αριστερή στροφή από την Μπουλούκου στην Κλαδά. Η όδευση των οχημάτων από την Μπουλούκου στην οδό Κλαδά θα γίνεται μέσω της οδού Αγίας Λαύρας και στην συνέχεια της Αθηνών. Επίσης, θα υπάρξει απαγόρευση στάθμευσης παραπλεύρωσης πλατείας. Όσον αφορά την ανάπλαση, θεωρώ ότι θα είναι οπωσδήποτε ένα καλό έργο. Με την έννοια ότι θα προφανώς θα μπουν και κάποια δέντρα, κάποια φυτά και θα είναι αρκετά καλύτερο από ό,τι είναι τώρα βλέποντας ένα δρόμο, ας πούμε, με παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όσον αφορά το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει, θεωρώ, να προσεκτεί είναι αν έχει γίνει μελέτη τοποθέτηση φρεατίων, τα οποία, όπως βλέπετε εδώ, ο δρόμος είναι κατά κάποιο τρόπο κατηφορικός. Και στις πρώτες νεροποντές το νερό φεύγει προς Κλαδά, η οποία έχει κάποια φρεάτια τα οποία απορροφάνε το νερό. Για να έχει γίνει σωστή μελέτη θα πρέπει σίγουρα εδώ να έχουν τοποθετηθεί το λιγότερο στην κόλωνα που βλέπουμε 3 καπάκια απορροής υδάτων σαν αυτά που είναι εδώ δίπλα μας. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το έργο θα είναι αρκετά καλό για την περιοχή. Με μία μικρή παρατήρηση ότι σίγουρα τα αυτοκίνητα τα οποία κατεβαίνουν την οδό Μπουλούκου προς Αθηνών, η διέλευση προς Κλαδά, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, θα γίνεται από Αγίας Λαύρας. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος, γιατί οι Αγίας Λαύρας ήδη παρκάρουν και αυτοκίνητα εκεί και υπάρχει πολύ μεγάλο συνωστισμός. Προφανώς κάπως διαφορετικά θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί, γιατί η Αγίας Λαύρας σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, γιατί είναι ένας πολύ μικρός δρόμος για να εξυπηρετήσει όλη αυτή την κίνηση. Σύν ότι κάποιος που κατεβαίνει από Μπουλούκου, φτάνοντας προς Αθηνών για να στρίψει προς Κλαδά, θεωρητικά δεν θα μπορεί να κάνει αυτή την αναστροφή, θα απαγορεύεται και θα πρέπει να πάει κάπου πολύ πιο μακριά για να κάνει την αναστροφή, να γυρίσει για να μπει στην Κλαδά, να μπει προς Αρτέμιδος.